Βγήκε ένα τέτα, δεν είναι πολλά. Έκανε μια προσπίση στο Μάκη και βγήκε ο Μάκη και σούταρε και το έκανε στο δός και πήγε και δοκάρισε. Τέλος, εκεί τέλος! Ωραίο. Άπλωσε το όλο από τα δεξιά του βλέπεις. Μπάλα! Μπάλα! Πάνω σύνδεμα! Ωραίο, ωραίο. Πολύ εξαρτάσιο. Γόλ είναι. Μπράβο, ρε. Ωραία κίνηση, ρε. Έγινε. Όχι, ρε. Έκανε. Να πάμε, έλα! Είναι δυνατόν! Παίξτε λίγο ρε! Καταρχήν, χωρίς να θέλω να μειώσω την νίκη του αντιπάλου, η οποία μπορεί να είναι και δίκη, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ. Θεωρώ ότι τα όσα ζήσαμε σήμερα είναι ντροπή για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το γυρνάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Συμπεριφορές ποδοσφαιριστών οι οποίες ξεπερνάνε τα όρια και σίγουρα έναν διαιτητή ο οποίος δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να διαχειριστεί την κρισιμότητα του παιχνιδιού, την ένταση του παιχνιδιού, τα μαρκαρίσματα τα οποία υπήρχαν στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο τέλειωσε χωρίς κάρτες για την αντίπαλη ομάδα. Και έχοντας υποπέσει εμείς σε 2-3 φάουλ, να έχουμε πάρει κάρτες εμείς. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι για το ποδόσφαιρο. Βέβαια, δεν είμαι εγώ που το κρίνει. Αλλά αν μη τι άλλο, εντάξει, δεν μπορούμε να μην μιλάμε συνέχεια, δεν μπορούμε να μην λέμε τίποτα. Όσο για το αν το σημερινό παιχνίδι έκρινε, μας καταδίκασε, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει καλή χρονιά. Σίγουρα από το Δεκέμβρη και μετά έχουμε αλλάξει την λειτουργία μας ό,τι έχει να κάνει τα παιδιά τα οποία αποτελούν την ομάδα, είναι σε μικρά ηλικία. Εγώ από αυτά τα παιδιά βλέπω βελτίωση. Είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν στην προπόνηση. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν κερδίζουν εμπειρίες και το σημερινό παιχνίδι είναι μια εμπειρία για αυτούς. Με όλα όσα έγιναν. Εντάξει, σίγουρα καλό θα είναι να μην γίνονται, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δεν έχει καταφέρει να το αλλάξει κανένας και δεν θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε κι εμείς. Θα συμφωνήσω καταρχήν ότι ήταν τεράστια νίκη, μεγάλη νίκη. Νίκη που θα μας δώσει ανάσα. Παίζαμε μια ομάδα που ήταν στους 4 πόντους. Εμείς έπρεπε να κάνουμε το καθήκον μας, να κερδίσουμε σήμερα, να την αφήσουμε στους 7. Να απομακρυνθούμε όσο μπορούμε από τη ζώνη, να έχουμε ελπίδες για τα 6 απομείνοντα τα παιχνίδια. Είχαμε άγχος. Νομίζω ότι κάναμε ίσως ένα από τα πιο άσχημα μας παιχνίδια. Δεν έχει σημασία όμως. Το αποτέλεσμα έχει σημασία, η νίκη μετράει. Και έτσι, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες μου, νομίζω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον, πηγαίνοντας στο επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλο Χαλανδρίου, για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κακό παιχνίδι σημαίνει η αλήθεια.
λόγω του άγχους, λόγω του ότι θέλετε να πάτε προσεκτικά, πιστεύεις? Νομίζω ότι οι παίχτες μου, έχοντας παίχτες μικρής ηλικίας, κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα διαχειριστούν όλη αυτή τη χρονιά. Παίζοντας συνήθως πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν είχαμε τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Είναι ένα από τα μειονεκτήματά μας. Παρ' όλα αυτά, έχοντας παιχνίδια στα πόδια τους, πλησιάζοντας τις τελευταίες αγωνιστικές, δείχνουμε στιβαρότητα, ψυχή, δύναμη, και έτσι πιστεύω ότι και μετά το τέλος, το πέρας της και αφού ολοκληρωθεί η χρονιά, θα έχουμε πάρει το επιθυμητό μας αποτέλεσμα, που είναι στην κατηγορία, να σώσουμε την κατηγορία ουσιαστικά και να ευελπιστούμε για την επόμενη χρονιά, να αισιοδοξούμε.